Η Λέσχη Lions Co-Ιπποκράτη, στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού των Διεθνών Lions για την Αφίσα της Ειρήνης, διοργάνωσε και φέτος έκθεση ζωγραφική στην Κυριακή 3 Νοεμβρίου στο Λογογραφικό Μουσείο της ΚΟ με τα έργα όλων των μαθητών του νησιού της ΚΟ που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με θέμα για αυτή την χρονιά το Journey of Peace, το ταξίδι δηλαδή της Ειρήνης. Ο διαγωνισμός Αφίσα της Ειρήνης καθιερώθηκε και υποστηρίζεται από τους Απανταχού Lions από το 1988. Είναι παγκόσμιος ατομικός διαγωνισμός για παιδιά ηλικία 11, 12 και 13 ετών, αλλά η συμμετοχή σε αυτόν γίνεται μέσα από ομάδες, σχολεία, φροντιστήρια και άλλα. Εν τω μεταξύ, τοπικές λέσχες σε 100 περίπου χώρες δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερα από 400.000 παιδιά κάθε χρόνο να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό με έπαθλο 5.000 δολάρια και ένα ταξίδι για την τελετή βράβευσης σου στην έδρα του ΟΗΕ για τον πρώτο νικητή και 500 δολάρια και πιστοποιητικό βράβευσης για άλλους 23 νικητές. Ιδιαίτερα περήφανοι δηλώνουν τα μέλη των Lions για το ρεκόρ των συμμετοχών. 348 παιδιά από την ΚΟ έδωσαν με τη δική τους ματιά το μήνυμα της ειρήνης. Η αίθουσα στο Χάνι ήταν κατάμεστη και το παρονεδώσαν εκτός από τα παιδιά και τους γονείς τους ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης ΚΟ και Νησίρου Ναθαναήλ, ο Δήμαρχος της ΚΟ Θεοδόση Νικηταράς, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού Σεβι Βλάχου και ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣΑ κ. Χατζηχριστοφής. Σε επίπεδο τοπικό, η Λέσχη Lions ΚΟ Ιπποκράτης βράβευσε τα 3 καλύτερα έργα κατόπιν υπόδειξη Επιτροπή Διάκριση που αποτελούνταν από του οικαστικού Μαρία Βαβακούση και Αναστασία Βαγκαλάτη, καθώ και από τον πρόεδρο τη Λέσχη, την πρόεδρο μάλλον τη Λέσχη, κυρία Χατζηχριστοφή Ειρήνη. Τα έργα που διακρίθηκαν είναι για το πρώτο βραβείο Καναβάκη Μάνο από το Δημοτικό Σχολείο Ζυπαρίου, δεύτερο βραβείο Ηλιανα Τζανή από το έκτο Δημοτικό Σχολείο τη ΚΟ και τρίτο βραβείο ο Γκαγκάριν Σεργέη από το 7ο Δημοτικό Σχολείο τη ΚΟ. Με χαρά καταλήγει το δελτίο τύπου, αποδεχόμαστε την πρόταση του Δημάρχου. Θα δώσει νικητερά να αναλάβει ο Δήμος κάθε χρόνο την ηλεκτρονική και την έντυπη έκθεση Λευκώματος με όλα τα έργα από την ΚΟ που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ως μια κίνηση επιβράβευσης των παιδιών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, καταλήγει το δελτίο τύπου, ιδιαίτερα τις οικαστικούς Μαρία Βαμβακούση και Αναστασία Βαγκαλάτη που ανέλαβαν το πολύ δύσκολο έργο της Επιτροπής Διάκρισης, το οποίο έφεραν εις πέρας με πολύ αγάπη και ευθύνη. Τον ΔΟΠΑΒΣ για την δωρεάν παραχώρηση του χώρου, τον Μιχάλη Ζουλουφό για την ηχητική κάλυψη, τους διευθυντές των σχολείων για την άριστη συνεργασία, τα ζαχαροπλαστεία των Σπέσια Λαβανιτάκης και Νατούργα Λαθρής για την συνδρομή τους στον μπουφέ της εκδήλωσης και φυσικά όλους τους φίλους των Lions που στηρίζουν διαχρονικά τις εκδηλώσεις. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του ΔΟΠΑΒΣ, αγαπητά παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διευθυντές των σχολείων εδώ, φίλοι Lions και φίλοι των Lions, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκδήλωση για τον διαγωνισμό των Διεθνών Lions Αφίσα για την Ειρήνη. Οι Lions είμαστε η μεγαλύτερη ανθρωπιστική εθελοντική οργάνωση που στόχο έχουμε τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τον συνάνθρωπό μας. Όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε στο να διαμορφώσουμε το μέλλον μας με αγάπη και ειρήνη. Το μέλλον είναι τα παιδιά μας. Σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια για το θέμα της ειρήνης, εμείς οι Lions από το 1988 υποστηρίζουμε τον Διεθνή Διαγωνισμό Αφίσα της Ειρήνης. Λέσχες σε 100 περίπου χώρες δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα από 400.000 παιδιά κάθε χρόνο να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό με έπαθλο 5.000 δολάρια και ένα ταξίδι για την τελετή βράβευσης του στην έδρα του ΟΗΕ για τον πρώτο νικητή και 500 δολάρια και πιστοποιητικό βράβευσης για άλλους 23 νικητές. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα θέμα του διαγωνισμού διαφοροποιημένο. Φέτος το θέμα του είναι το ταξίδι της ειρήνης. Απευθυνθήκαμε σε παιδιά 5ης και 6ης τάξης δημοτικού με στόχο να τα ευαισθητοποιήσουμε υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης αφενός και αφετέρου δώσαμε την ευκαιρία σε αυτά να αποτυπώσουν τη σκέψη τους και τη φαντασία τους αναφορικά με το πώς φαντάζονται την ειρήνη και να δημιουργήσουν μέσα από το έργο τους το δικό τους ταξίδι στην ειρήνη. Και ίσως αυτό το ταξίδι να είναι πιο σημαντικό και από το χρηματικό έπαθλο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να με επιτρέψετε να ευχαριστήσω
θερμά πρώτα από όλους τους μαθητές μας που έλαβαν μέρος, τους διευθυντές των σχολείων για τη συνεργασία, την Επιτροπή που έτρεξε τον διαγωνισμό Λάιον Δημήτρη Παπακοσταντίνου, Νίλου Φερτλέ, Βίκη Βαλιανάτου, την Πρόεδρο Ζώνης, κυρία Βίκη Φλάσκου, την Πρόεδρο του Πολλαπλού Θέματος 117α για την αφίσα της Ειρήνης, Μαρία Πολίτου, όλα τα μέλη της Λέσχης που είναι παρόντα σε κάθε δράση μας και θα με επιτρέψετε να σας τους παρουσιάσω. Τους Lions, Δέσποινα Ιωαννίδου, Μαρία Χαματζόγλου, Γιώργο Σταμόγλου, Γιώργο Σεγρέδο, Αρετή Φλωροπούλου, Σεβαστιανό Μαραγκό, Αλέξανδρο Μενασέ, Γιώργο Μέρη, Μέρη Τριανταφυλοπούλου, Μάνο Κουλιά, Ευαγγελία Χατζηστάση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις αγαπητές εικαστικούς Μαρία Βαμβακούση και Αναστασία Βαγκαλάτη για την πολύτιμη βοήθειά τους στην αξιολόγηση των τριών πρώτων έργων. Τέλος, την εταιρεία του κυρίου Μιχάλη Ζουλουφού για την ηχητική κάλυψη και βεβαίως την διοίκηση και τα στελέχη του ΔΟΠΑΒΣ για την ευγενική παραχώρηση του χώρου. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και να δώσω το λόγο στην πρόεδρο... πριν, αν θέλετε να απευθύνετε εσείς κάποιος, δεν ξέρω, αν θέλετε να απευθύνετε ένα λόγο, ίσως η αντιδήμαρχος, δεν ξέρω. Σεβασμιότατε, αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε του ΔΟΠΑΒΣ, συγχαρητήρια στην Πρόεδρο, συγχαρητήρια σε όλους τους Lions και στους μαθητές μας που ενεργοποιούνται και από ό,τι συζητούσαμε εδώ με την Ειρήνη, πραγματικά είναι ένας θεσμός που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από την κοινωνία μας και στηρίζεται και το ΙΚΟΣ και ειδικά τα μικρά παιδιά στέλνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης και ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Είναι καλλιτεχνικής αξίας αυτές οι ζωγραφιές σπουδαίας, μα ακόμα μεγαλύτερης γιατί έχουν και αυτόν τον συμβολισμό τον ιδιαίτερο. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί τα παιδιά μας εκπαιδεύονται στο να αγαπούν και να μαθαίνουν την ειρήνη και να στέλνουν αντιπολεμικά μηνύματα. Μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό λοιπόν διδασκόμαστε την αυριανή στάση ζωής που πρέπει να έχουν τα παιδιά ως ενήλικες. Ναι, σε έναν ειρηνικό κόσμο, είναι ένα μήνυμα που είναι περισσότερο από επίκαιρο από ποτέ ακόμα και στην περιοχή μας δυστυχώς. Καλή επιτυχία λοιπόν στις δράσεις σας, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και να πούμε ότι αγαπητή Πρόεδρε, τώρα ο Δήμαρχος μας είπε έτσι πολύ αυθόρμητα και ζωηρά να σας προτείνουμε, εάν θέλετε, να σκανάρουμε τις ζωγραφιές των παιδιών και να κάνουμε ένα λεύκωμα. Να το εκδώσουμε για να γίνει ένα πολύ όμορφο βιβλίο που θα μείνει. Αυτό είναι ένα δώρο, μια ιδέα που είμαστε. Καλή επιτυχία λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και ειδικά στα παιδιά που θα πάρουν και τη διάκριση. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η Πρόεδρος του Πολλαπλού Θέματος 117α, του θέματος, Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, Πρόεδρε του ΔΟΠΑΒΣ, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας παιδιά. Σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του θέματος 117 Ελλάς Κύπρος. Σας καλωσορίζουμε στον 32ο κατά σειρά παγκόσμιο διαγωνισμό Αφίσα για την Ειρήνη. Φέτος είναι ένα ιδιαίτερα πολύ όμορφο θέμα, μιας και το θέμα μας αφορά το ταξίδι της Ειρήνης, γιατί μέσα από τα μάτια των παιδιών ταξιδεύει η Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα αναφερθώ σε ό,τι αφορά τα βραβεία, γιατί δεν πρέπει να πούμε ότι η βράβευση περνάει σε τρία στάδια. Σήμερα εδώ στην Λέσχη της ΕΚΟ, όπως και σε όλες τις Λέσχες της Ελλάδας, γίνονται οι διαγωνισμοί σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή τα παιδιά θα βραβευτούν για τα τρία πρώτα και φυσικά όλα τα παιδιά θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχή σε αυτόν τον όμορφο διαγωνισμό. Μετά, σε δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να πούμε ότι στην Αθήνα, μετά τις 15 του Νοέμβρη, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, όπου η Λέσχη της ΕΚΟ μαζί με τις υπόλοιπες Λέσχες θα στείλουν τα έργα στην Αθήνα, όπου θα γίνει και εκεί μία διαλογή πάλι από εικαστικούς, όπως πολύ ωραία έχουμε εδώ τους συνεργάτες πλέον της Λέσχης, την Μαρία τη Βαμβακούση και την Αναστασία τη Βαγκαλάτη, και τις ευχαριστούμε θερμά. Θα υπάρχουν και εκεί εικαστικοί οι οποίοι θα επιλέξουν το ένα έργο το οποίο θα εκπροσωπήσει το θέμα μας. Αυτό και εκεί φυσικά θα υπάρξει και ένα χρηματικό βραβείο. Το πρώτο βραβείο λοιπόν θα πάρει 200 ευρώ μετρητά
Ένα σετ, ένα βαλιτσάκι με διάφορα εικαστικά αντικείμενα, πινέλα και διάφορα άλλα πράγματα, αξεσουάρ που όλα οι μικροί και μεγάλοι ζωγράφοι τα χρειάζονται. Το δεύτερο και τρίτο βραβείο θα είναι ένα σετ επίσης ζωγραφικής. Μετά, λίγο αργότερα, το Δεκέμβριο, θα υπάρξει το τρίτο στάδιο, που το τρίτο στάδιο αφορά την διαλογή του πρώτου έργου που θα ταξιδέψει για την Αμερική. Θα συναγωνιστούν τα δικά μας τα παιδιά, τα παιδιά της Βόρειας Ελλάδας και της Κύπρου, όπου το ένα και μοναδικό έργο θα ταξιδέψει στην Αμερική και, όπως πολύ σωστά σας είπε η Πρόεδρος Ιλάιν Ειρήνη Χατζηχριστοφή, το ένα και μοναδικό έργο το οποίο θα επιλεχθεί παγκόσμια, γιατί είναι πάνω από 100 χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν τον όμορφο παγκόσμιο διαγωνισμό, στις 20 του Μάρτη του 2020 στον ΟΗΕ θα μπορέσει να απευθύνει ένα μήνυμα δικό του και να πει για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε και ζωγράφισε τα δικά του αισθήματα. Γιατί τα συναισθήματα των παιδιών απεικονίζονται σε αυτές τις όμορφες ζωγραφιές. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας δείξω με δύο όμορφα βιντεάκια. Ένα βίντεο που αφορά το ταξίδι της Ειρήνης και ένα βίντεο το οποίο είναι ωραίο να το κοιτάξουν τα παιδιά, γιατί είναι μια μικρή Κινέζα η οποία έχει κερδίσει το διαγωνισμό και έκανε πραγματικά μια πολύ όμορφη παρουσίαση. Sometimes the light of the world can shine through. Λίγη ησυχία. Wherever you turn, the beauty of the world seems lost. Sometimes, no matter how hard we look, we can't find hope. Until someone shows us. And the world is illuminated with the colors of peace. Get involved in the Lions International Peace Poster Contest. For more information, visit lionsclubs.org. Ο παγκόσμιος διαγωνισμός λοιπόν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, δίνοντας η Lions σε όλο το πλανήτη, δίνουμε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό τον μεγάλο διαγωνισμό. $5,000 και 500 στα υπόλοιπα 23 παιδιά, τα οποία επίσης θα επιλεγούν από την Επιτροπή. Να δούμε λοιπόν τη μικρή νικήτρια.因为我觉得和平是一种力量，然后只有世界和平，没有战争，我们才能创造出、营造出更加美好和谐的未来。在我的这个作品中，有时在时光隧道里记录着昔日的诺贝尔和平奖得主以及和平大使们，他们把和平 传达给了传递给代表未来的孩子们，然后他们被和平歌承载着，一起飞向和平的未来。 Peace is a unique home we own together. 然后像我们这样年轻的孩子，我们有活力、有力量去为这个世界、为和平，也有这颗热心去帮助这个世界，然后为和平迈出继续向前迈出新的一步。 Thank you. Τόσο απλά αυτό το πάθος μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά, είτε είναι λευκά είτε είναι έγχρωμα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι τα παιδιά τα δικά μας, είναι το μέλλον μας και σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τη σημερινή συμμετοχή. Να δώσω το λόγο στην Πρόεδρο να ακολουθήσει την όλη διαδικασία η οποία έχει γίνει από τις δύο εικαστικούς. Έχω εδώ λοιπόν τα τρία πρώτα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν τις εικαστικούς μας. Να αρχίσω από το τρίτο. Το τρίτο είναι από την 5η τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου, Γκαγκάριν Σεργέη. Μήπως είναι εδώ, με αυτή τη ζωγραφιά. Είναι εδώ.
Γκαγκάριν Σεργέη. Από το 7ο Δημοτικό. Μέση τσάντα μετά, εδώ. Το δεύτερο είναι από το 6ο Δημοτικό Σχολείο, είναι η Λιάννα Τζανή. Αυτό εδώ. Είναι εδώ το κορίτσι. Είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Και το πρώτο βραβείο το έχει από το Δημοτικό Σχολείο Ζυπαρίου και είναι ο Μάνος Καναβάκης από την 6η τάξη. Δεν πειράζει. Έχουμε τα βραβεία για το πρώτο, το δεύτερο και τον τρίτο νικητή. Είναι ένα βαλιτσάκι με ό,τι χρειάζεται ο μικρός καλλιτέχνης. Είναι από τη Leslie Lyons Co. Ιπποκράτης και θα τους τα παραδώσουμε εφόσον δεν βρίσκονται εδώ. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο. Ναι, υπάρχουν παιδιά που έχουν λάβει μέρος και είναι εδώ για να έρθουν να παραλάβουν τις... Εδώ, έλα. Για ελάτε. Ορίστε. Ναι, και πίσω υπάρχει κέρασμα για μικρούς και μεγάλους στο μπουφέ μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.